Ολοκληρώνοντας και τελειώνοντας την εισήγησή μου, το ποσό των ορφελωμένων τιμολογίων που έχουμε προβλεφθεί για το έτος 2016 ανέφερε στο ποσό των 12.425.038 ευρώ και περιλαμβάνει το σύνολο των τιμολογίων που εκτιμάται ότι θα είναι ανεξόρθωτα την 31/12/2015. Επίσης, στον προπολογισμό του 2016 έχουμε ελευθερωθεί ως δαπάνες προσωπικού 15 εκατομμύρια κύριε Τσουπίδη, για εσάς είναι αυτό που δεν ψηφίσατε τον προπολογισμό. Και θέλω να δούμε τι θα κάνετε. Το ποσό. Μισό λεπτό. Ναι, έχουμε προβλεφθεί για την μισθοδοσία των εργαζομένων 15.697.144 ευρώ. Δαπάνες ερευνών και τρίτων νομικών προσώπων ποσού 2.325.403. Παροχές τρίτων, δαπάνες συντελήσεων μισθωμάτων, αρεμάτων, νερού κλπ. 3.152.521. Λοιπά γενικά έξοδα, δικαστικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και γενικότερα άλλες τέτοιες δραστηριότητες τροχοφελονίσια περίπου τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις ανέφερονται σε ποσό 11.469.658, εκ του οποίου ποσό 8.457.513 είναι επιχορηγούμενο με το ποσό των πληρωμένων των κρατήσεων ποσού 6.815.215.200 ευρώ. Οι προβλέψεις με συντάξεις ανίσπαρτων υπολείπων ανέφερονται στο ποσό, έχει σημασία αυτό εδώ συνάδελφε, 27 εκατομμύρια ευρώ. Διαμορφώνοντας το σύνολο των προεπλογιστών δαπανών στο ποσό των 102 εκατομμύρια ευρώ, κλείνοντας αυτή την εισήγηση. Κύριε συνάδελφε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί να θα δώσει δύναμη και όθηση όχι μόνο στους εργαζόμενους του Δήμου, γενικότερα στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φιλής, του Δήμου Ζεφυρίου και του Δήμου Ανολεσίου. Διότι αυτή τη στιγμή με αυτόν τον προϋπολογισμό εκτιμούμε ότι ο Δήμος θα γίνει ένα εργοτάξιο με έως το ΜΑΠ του 2016, θα γίνουν τόσα πολλά έργα, οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν κανονικά στην ώρα τους και αυτό που το οποίο έχω να τονίσω κύριε Δήμαρχε και σε ελπίδα για άλλη μία φορά είναι το ταμείο το οποίο έχουμε σήμερα και μέχρι και αύριο μεθαύριο θα ανέρχεται γύρω στα 13-14 εκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια και σε εσάς και όσους συγχαρητούς και στους άλλους διότι αυτή η διοίκηση δεν μπήκε. Αυτή η διοίκηση τονίζω δεν μπήκε να εκμεταλλευτεί το δημοτικό θέμα και θα ήθελα εδώ σε ένα καφέ.